Οι εργαζόμενοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα συντονίζουν τι δράσει του και οργανώνονται απέναντι στο Υπουργείο Εσωτερικών που προωθεί σε διαθεσιμότητα και κατόπιν σε απολύσει χιλιάδε υπαλλήλου, εκφράζοντα παράλληλα την αλληλεγγύη του σε όσου κοινοποιηθεί η διαπιστωτική πράξη με κάθε τρόπο. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν ηρεμήσει ε, όσον αφορά τι περιφέρειε. Γιατί πήραν μια απόφαση οι Περιφερειάρχε ότι δεν θα υπογράψουν διαπιστωτικέ πράξει. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν κινητοποίησει. Βέβαια, εμεί δεν μένουμε ανενεργοί. Ήδη έχουμε κάνει ένα συντονισμό όλων των δημοσίων υπαλλήλων και μόλι τώρα παρέλαβα ε, κάποια έγγραφα από κάποιου νομικού συμβούλου που έχουμε. Που λέει τι θα κάνουν οι συνάδελφοί μα, οι ΙΔΑΚ, σε περίπτωση που του κοινοποιηθεί η διαπιστωτική πράξη. Αν θα φτάσουμε δηλαδή στο απότερο σημείο, ε, Πράγμα που δεν ευχόμαστε. Και σύμφωνα με αυτό το έγγραφο που έχω παραλάβει, σα το διαβάζω ότι δεν θα παραλάβουμε καμία λίστα με ονόματα, έτσι τους υποχρεώνουμε αυτή τη λίστα να την επιδώσουν στα, στα σπίτια. Θα συνεχίζουμε να πηγαίνουμε στη δουλειά γιατί δεν αναγνωρίζουμε την απόλυση με ένα νόμο που ψηφίστηκε με οριακή πλειοψηφία και άρα κατά παράβαση του συντάγματος. Θα συμμετέχουμε σε όλες τις κινητοποιήσεις όσοι απολυθούν. Θα συγκεντρώσουμε στοιχεία που θα είναι βοηθητικά σε προσφυγή, την οικονομική κατάσταση των ατόμων κτλ. Και νο... μα λέει και για τι νομικέ οδού, που είναι η προσφυγή είτε στα διοικητικά δικαστήρια είτε στα πολιτικά δικαστήρια. Επίσης, σύμφωνα με αυτό το έγγραφο που έχει έρθει, λέμε στους συναδέρφους ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στην περίπτωση που θέλουν να μετακινηθούν σε κάποια άλλη υπηρεσία και σε περίπτωση που κερδίσουν την προσφυγή τους θα μπορούν να γυρίσουν στην εργασία τους. Άρα ξεκινάει και ένα συντονισμός απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μία άμυνα ή και αντεπίθεση στο τέλος.